σχολείο, κατευθυνόταν προς το σπίτι και έξω από ακριβώς από την πόρτα του σπιτιού του έγινε το περιστατικό που περιγράψαμε και στο ηχονιούς. Για όσους δεν το έχετε διαβάσει, το παιδί στεκόταν στην πόρτα με τα κλειδιά προκειμένου να ανοίξει. Νικολέτα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ανοίξει την πόρτα, κάποιος λοιπόν πήγε εκεί και του πιάσε την κουβέντα. Στη συνέχεια το πήρε λίγο παραπέρα. Αν τα λέω σωστά, με διορθώνεις όπου το λέω λάθος. Ναι, το πήρε και του έδωσε, του έδειχνε πορνογραφικό υλικό στο βίντεό του, στο κινητό του. Ο μικρός αντέδρασε επίσης ψύχρεμα, έτσι. Για πες μας τώρα, εσύ ήσουν στην εργασία σου εκείνη την ώρα, έτσι. Ναι, ήμουν στην εργασία μου. Για πες μας τώρα τι έγινε ακριβώς, για να καταλάβουν, προκειμένου να ενημερωθούν. Δεν θέλουμε να στιγματίσουμε, γι' αυτό δεν λέμε και ονόματα. Η κυρία Νικολέτα, ναι, είναι μαζί μας. Τη ρώτησα αν θέλει ή δεν θέλει, αλλά θέλουμε να την προστατέψουμε. Λοιπόν, Νικολέτα, πες μας τι έγινε. Την ώρα που γυρνούσε το παιδί από το σχολείο, αυτό γίνεται κάθε μέρα. Να. Ήταν μία μισή το μεσημέρι. Παιδί του δημοτικού, να συμπληρώσουμε εδώ. Ναι, παιδί του δημοτικού. Ο κύριος ήταν μπροστά στην πολυκατοικία. Περίμενε, γιατί είναι επόμερο το μέρος, δεν είναι. Ναι, είναι εκεί στο Λάκκο που λέμε, που είχε άλλο ένα περιστατικό πριν λίγο καιρό με μια κυρία που κάποιος πάλι την παρενόχλησε με πολύ έτσι άγριο τρόπο, να θυμίσουμε. Πήγε λοιπόν, περίμενε λοιπόν, πιστεύει, στο παιδί στην πολυκατοικία, απ' έξω στην πόρτα. Το έπιασε κουβέντα ρωτώντας, αλλά δεν μιλάει καλά ελληνικά το παιδί, υπερδεύτηκε γιατί δεν κατάλαβε. Άμα αυτό είναι το κέντρο, και κάποιο κέντρο ρώτησε, το παιδί του είπε πως δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει τι του λέει. Αμέσως έβγαλε το κινητό του, με το οποίο ένα κινητό, ένα ροζ κινητό. Και του έδειξε μια σελίδα. Το παιδί έκανε λίγα βήματα πίσω. Αυτή την ώρα τον έχει τραβήξει από το χέρι και τον έχει τραβήξει στον γκάγκο που κάνει μέσα στην πολυκατοικία από κάτω. Έχουν ένα χωραφάκι. Το παιδί τρόμαξε. Ακάλυπτο δηλαδή. Το τράβηξε από το χέρι και το πήγε στον ακάλυπτο το μικρό. Ναι. Το παιδί τρόμαξε, δεν φώναξε. Λέει, μόνο που σκέφτηκα είναι τραβηχτό να φύγω. Εκεί τον έπιασε πιο σφιχτά από το χέρι και του είπε, εγώ φίλο δεν πειράζω. Μίλησε κάπως σπαστά, αλλά κατάλαβε τι είπε και τον εφήλισε στο μάγουλο. Μετά στο μέτωπο. Μάλιστα. Και μάλιστα. Το κοπέλι τραβήχτηκε πιο σφιχτά. Αλλά δεν ξέφυγε. Ναι. Του ξανάδειξε το υλικό. Ναι. Ακατάλληλο υλικό, φυσικά. Το παιδί του είπε πως θα φωνάξει. Αυτός μάλλον τρόμαξε. Δεν ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Ναι. Σήκωσε το πόδι και τον εχτύπησε. Α. Το κύριο, την ώρα που τον εχτύπησε, αυτός έχει κατεβάσει το τζιν. Μάλιστα. Περδευτήκανε. Έχουν πέσει και οι δύο κάτω. Αυτός είναι μικρός στην ηλικία. Μου είπε το παιδί 20 με 30, δεν είναι πιο μεγάλος. Ναι. Είναι κάπως στα 1,70, όχι και τόσο ψηλός. Ναι. Τρόμαξε και πέσανε κάτω και οι δύο. Φύγανε και οι δύο. Το κλώτσισε δηλαδή, το μικρό κλώτσισε. Το παιδί τον κλώτσισε δύο φορές. Δύο φορές. Δεν τον άφηνε να φύγει, δηλαδή το κρατούσε από το χέρι. Τον κρατούσε από το χέρι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και υπόλοιπα... Τελικώς και μετά ο μικρός πώς αντέδρασε, Νικολέτα μου? Ήρθες, δηλαδή πήγε σπίτι και σε... Όχι, δεν πήγε αμέσως σπίτι. Αυτός έφυγε στην παιδική χαρά και περίμενε να περάσουν κάτι κορίτσια από κάτω. Για να περάσει μαζί τους, άνοιξε την πόρτα του πολυκατοικίας και ανέβηκε πάνω, με πήρε τηλέφωνο. Μάλιστα. Πήγε δηλαδή να ζητήσει συμπαράσταση από κάποια... Όχι, δεν μίλησε με τα κορίτσια, από πίσω τους ήταν, γιατί φοβήθηκε να ξανακατεβεί μοναχός. Περίμενε δηλαδή κάποιος να περάσει, προκειμένου να νιώθει πιο ασφαλής το μικρό και να μπορέσει να πάει σπίτι του. Πήγε σπίτι του λοιπόν και πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του αμέσως. Ναι, με πήρε τηλέφωνο και μόνο άφερε σου ανέφερε όλο αυτό το περιστατικό. Και εσύ, Νικολέτα μου, πήρες την αστυνομία αμέσως, έτσι? Εγώ πήρα το 100, γιατί δεν ήμουν σπίτι με την εργασία μου και δεν μπορούσα να φύγω, γιατί είχα αυτοκίνητο να φύγω από εκεί. Μια μέρα ήρθανε τα παιδιά σπίτι, η αστυνομία. Καβαδέσαμε τώρα,
Μας έδειξε ένα βίντεο, αλλά είναι ο Μητσός ούτε καν είπε, δεν έχει καμία σχέση με αυτός που είδα εγώ. Είναι ψηλός, ψηλός, κάπου στα 1,70, μελαχρινός. Φοράει καταρά ρούχα, δεν είναι λερωμένος, δεν είναι άστεγος. Εντάξει, άστεγε δεν πολύ, πολύ ωραίο μουσάκι. Και μουσάκι. Μουσάκι, αλλά πολύ ωραίο, πολύ... και πολύ κοντά κουρεμένος. Μάλιστα. Το μικρό τον έχει ξαναδεί εκεί, χωρίς να θέλω να υποκαταστήσω κανένα. Δεν τον έχει ξαναδεί εκεί να στροφίζει, να γυρίζει. Όχι. Όχι. Ούτε από την περιγραφή, ας πούμε, έχεις δει κάτι περίεργο εκεί στη γειτονιά, δει, η μητέρα, εσύ ως μητέρα. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα κατέβηκα πάω τα σκουπίδια. Έχω δει περίπου το ίδιο με τι μου λέει το παιδί, να ψάχνει τα σκουπίδια. Εγώ φοβήθηκα. Ναι. Δηλαδή την περιγραφή, Νικόλετα, ναι, την περιγραφή του παιδιού, όπως το περιέγραψε, δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι τον είδες αυτόν τον τύπο κοντά στα σκουπιδοντενεκέ, κοντά στα σκουπίδια. Ναι, πάλι εκεί στο λάκκο. Α, τον είδες εκεί κοντά στο λάκκο. Έχεις αποτυπώσει δηλαδή τα χαρακτηριστικά του, θυμάσαι αν... Από πίσω τον είδα, γιατί το φοβήθηκα κιόλα. Ναι. Έτσι κοντό κουρεμένος κάπου σε αυτό το ύψος που μου είπε το παιδί. Ναι. Τώρα στο πρόσωπο δεν τον είδα, δεν μπορώ να πω. Αδύνατος, πολύ αδύνατος όμως. Ναι. Τώρα. Ναι. Μάλιστα. Αν τον δείξουν οι αστυνομικοί, θα τον αναγνωρίσεις ενδεχομένως. Αν τον ξαναδείς, αν ξαναδείς αυτό τον... Τύπο. Καλά, όσοι είναι στα σκουπίδια και ψάχνουν τροφή, κάνει εντύπωση, δεν κάνει είναι και ο... άνθρωπο καταρό όμως να πάει. Ακριβώς αυτό, επειδή μας είπες προηγουμένως ότι η περιγραφή του μικρού ήταν έτσι που έδειχνε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι, δεν ας πούμε, δεν είναι άστεγος ή να ψάχνει στα απορρίμματα τροφή. Ούτε αυτός όμως που έψαχνε στα σκουπίδια δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό μου έκανε την εντύπωση και φοβήθηκα. Μάλιστα. Έχεις λοιπόν αποτυπώσει στο μυαλό σου την εικόνα του συγκεκριμένου που σου έκανε και εντύπωση. Εννοείται. Αν το δεις ξανά, κατευθείαν το 100, έτσι. Αν φαντάζομαι ότι το έχεις στο νου σου αυτό. Ψυχραιμία λοιπόν, γιατί δεν ξέρω... Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο κόσμος τελευταία. Έχουμε ξεφύγει που λέμε. Προσοχή στα παιδιά. Και τα παιδιά, ο μικρός τώρα, για να πάμε και εκεί, πώς συμπεριφέρθηκε μετά. Τον είχες ενημερώσει, προφανώς τον είχες ενημερώσει για να λειτουργήσει με τόση ψυχραιμία και όχι μόνο με ψυχραιμία. Προσπάθησε να κλωτσίσει κιόλας ή κλώτσε τον... Εντάξει, αυτά τα συζητάμε κάθε δηλαδή, μέρα με αυτά που γίνονται στην τηλεόραση, τα συζητάμε. Ξέρει το παιδί. Ξέρει αυτό. Τι περίπου ήθελε να κάνει ο κύριος, να τον έπουμε και έτσι. Αλλά εντάξει, να ήταν η κόρη μου δεν θα το κάνει αυτό, τα φοβιότανε. Αυτός είναι λίγο πιο αντιδραστικός. Πιο ψύχνος και αντέδρασε έτσι όπως αντιδρούσε και ένας μεγάλος ο μικρός. Μάλιστα. Τώρα, κάτι μου ανέφερες, δεν ξέρω αν θες να το πούμε και στον αέρα, ότι η διευθύντρια του σχολείου, δεν θα πούμε πιανού, σας το ανέφερε στη συνέχεια, ότι έχει δει και άλλο περιστατικό. Ναι. Αυτή το έζησε, η ίδια το έζησε. Μάλιστα. Έτσι πήγα να ενημερώσω το σχολείο να έχουν... Μια ιδέα και μου είπε πως και η ίδια έζησε τις προηγούμενες μέρες το ίδιο πράγμα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Εμείς το επικοινωνούμε με στόχο και σκοπό να μάθει ο κόσμος τι γίνεται, να αντιδράσει ψύχρεμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Όπως λένε και οι ειδικοί, να ενημερώσει το παιδί με ωραίο τρόπο για τέτοιου είδους περιστατικά. Δυστυχώς έχουν έρθει και στην Ιεράπετρα, που είναι φιλήσυχη, τέτοια περιστατικά.
Και ελπίζω, από τη στιγμή που φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεργασία καλή με το Τμήμα Ασφαλείας της Ιεράπετρας, να βρεθεί και να τιμωρηθεί για αυτά ή τουλάχιστον να βρεθεί πριν να κάνει καμία. Να βρεθεί πριν γίνει κάτι, γιατί εδώ ζήταγε, μάλλον έδινε και στο μικρό, τον φιλούσε στο μάγουλο, στο μέτωπο, μας είπες, έτσι. Δείξει και τα κατάλληλά του και δεν είναι, εντάξει, το παιδί είναι λίγο ψύχρεμος, αλλά δεν ξέρουμε παραπέρα τι θα βγάλει. Μάλιστα. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι που δεν θέλω να το παρεξηγήσεις. Επειδή πολλές φορές τα μικρά, καλά δεν μιλάμε για πολύ μικρό τώρα, έχει ξεφύγει από το στάδιο του μπερδεύω φαντασία, φαντασία με πραγματικότητα. Ναι. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι 12 χρονών, κάπου εκεί. Άρα έχει ξεφύγει από αυτό το στάδιο του φαντασιώνω με κάτι και το θεωρώ ότι είναι πραγματικό, γιατί τα παιδιά δεν λένε ψέματα. Πιστεύεις ότι έχει ξεφύγει ο μικρός από αυτό, δηλαδή δεν θα έλεγε ας πούμε κάτι, δεν είναι φαντασία του μικρού. Όχι, τον έχω ρωτήσει με διαφορετικούς τρόπους να μου πει τα ίδια. Ναι, μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Γιατί και εγώ πρώτη φορά νόμιζα πως είναι φάρσα, πως μου κάνει πλάκα, πως... Και εγώ δημοσιογραφικά, έτσι χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω κανένα. Ξέρω κι εγώ, ναι. Βέβαια. Αμφισβήτησα εγώ σαν μάνα. Νόμιζα πως είναι καμία φάρσα ή κάπως φαντασία ή... Αλλά όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Ελπίζω και με τη βοήθειά σας να βρεθεί ο συγκεκριμένος που λειτουργεί έτσι. Δεν ξέρω γιατί είχε επιλεγεί αυτός ο Λάκκος στην Πάνω Μερά. Είναι το δεύτερο περιστατικό. Σύμφωνα με πηγές, όπως είπα, της αστυνομίας, πρόκειται μάλλον για δύο διαφορετικά περιστατικά ή δύο διαφορετικούς τύπους που έχουν επιλέξει αυτό το σημείο, προφανώς για κάποιους λόγους. Και να έχετε το νου σας, έτσι όλοι οι γονείς και όλοι, και οι μεγάλοι, γιατί η προηγούμενη περίπτωση ήταν μια κυρία η οποία έτσι ήταν μεγάλη και προσπάθησε κάποιος να την... Το λέμε παρενόχληση, το λέμε εμείς τώρα πώς το λένε δημοσιογραφικά. Έγινε προσπάθεια βιασμού. Εν πάση περιπτώσει, άλλο το ένα περιστατικό όμως και άλλο το άλλο. Εδώ πρόκειται για μικρό παιδί, για φιλιά στο μάγουλο και στο μέτωπο. Μεγάλη προσοχή στους γονείς. Ενημερώνεστε να είστε κοντά στα παιδιά. Στην Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σου τύχει κάτι τέτοιο έτσι με... κάτι τέτοιο να είναι το τελευταίο περιστατικό που θα χειριστεί το μικρό σου. Έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έχεις. Καλημέρα. Επίσης, γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μαμά του μικρού.